Την άμεση κατανομή των χρημάτων που τελούν αντίτιμο για τα μέσα ατομικής προστασίας που δεν έλαβαν οι υπάλληλοι του Δήμου για τα έτη 2012-2016, ζητά ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Κοζάνης. Θετική απόφαση για το θέμα είχε πάρθει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2017. Ενώ όμως έχει συμπληρωθεί περίπου ένας χρόνος από τότε, τα χρήματα δεν έχουν φτάσει ακόμα στους δικαιούχους. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων ζητά την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος. Υπενθυμίζει πως τα προηγούμενα χρόνια οι υπάλληλοι του εργάστηκαν χωρίς τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας. Το πρόβλημα αφορά κυρίως ανθρώπους που εργάστηκαν σε εξωτερικούς χώρους με τις γνωστές κλιματολογικές συνθήκες της Κοζάνης. Μάλιστα, από τους δημοτικούς υπαλλήλους γίνεται λόγος για εμπεγμό από πλευράς Δήμου. Ναι, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι πέρυσι, τέτοιο καιρό, τον Νοέμβριο του 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κοζάνης πήρε μια απόφαση σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και την αναδρομική τους καταβολή προς τους εργαζόμενους. Να πούμε στον κόσμο ότι αυτό δεν είναι ένα δώρο του Δήμου απέναντι στους εργαζόμενους, είναι ένας νόμος του κράτους ο οποίος πρέπει να εφαρμοστεί. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν εφαρμόστηκε ποτέ, μάλιστα και έχουμε πιέσει ούκο λίγες φορές. Δεν βγάλαμε το ζήτημα παρά έξω γιατί πάντοτε πιστεύαμε ότι τα προβλήματα του σπιτιού μας δεν πρέπει να τα ξέρει όλη η γειτονιά. Τα κρατούσαμε εσωτερικά, αλλά από τη στιγμή που δεν λύθηκε και δεν δόθηκε καμία λύση μέχρι τώρα, έχουμε την ηθική υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους μας αυτά τα πράγματα να τα δημοσιοποιούμε. Περιμένουμε άμεσα να δοθεί λύση στο πρόβλημα και όπως επίσης και σε άλλα προβλήματα που έχουμε ως εργαζόμενοι στο Δήμο Κοζάνης και στα οποία δεν έχουμε βρει ακόμη λύση. Το συγκεκριμένο είναι πολιτικό, το θέμα είναι γραφειοκρατικό όπως σας λέει ο Δήμος. Τι πιστεύετε εσείς? Το συγκεκριμένο είναι καθαρά να δώσει σαφείς εντολές η Δημοτική Αρχή προς τις υπηρεσίες για να εκτελεστεί η απόφαση. Και κάτι τελευταίο, αυτή η απόφαση δεν αφορά μόνο το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Κοζάνης. Στην πλειοψηφία ωφελούμενη από αυτή την απόφαση είναι οι συμβασιούχοι. Είναι τα παιδιά τα οποία έρχονται με δίμηνες συμβάσεις, με οκτάμηνες συμβάσεις, με προγράμματα μέσω του ΟΑΕΔ και εμείς για ακόμη μια φορά κάνουμε πράξη ότι ως οργανωμένο σωματείο ποτέ δεν κάνουμε διακρίσεις στις σχέσεις εργασίας των εργαζομένων. Για το θέμα έγινε αναφορά κατά την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Από πλευράς Δήμου υποστηρίζεται πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση του αιτήματος. Το ζήτημα σύμφωνα με το Δήμο είναι απλά γραφειοκρατικό. Χθες, προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά και από παρέμβαση του Σωματείου Εργαζομένου, έγινε εκτενή συζήτηση για μια περσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποζημίωση των εργαζομένων για την περίοδο μεταξύ 2002 και 2012-2016 για όποιο διάστημα και για όσους εργαζόμενους δεν πήραν τα ΜΑΠ, τα μέτρα, τα μέσα προστασίας, μέσα ατομικής προστασίας, να γίνει αποζημίωση με άλλον τρόπο, ενώ οικονομική αποζημίωση. Αυτή η απόφαση δεν υλοποιήθηκε γιατί τεχνικά παραμένει ακόμα και σήμερα πάρα πολύ δύσκολο, παρόλο τις προσπάθειες που έγιναν και από τη μεριά μου και από τις υπηρεσίες, να προσδιοριστεί ακριβώς ο αριθμός και οι ημερομηνίες των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό για το οποίο δεσμεύτηκα και ήδη έχει δρομολογηθεί είναι να γίνει μια κοινή συνάντηση και με τις υπηρεσίες και με τους εργαζομένους και με το σωματείο, ώστε να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε. Η βούληση υπάρχει και αυτό νομίζω είναι αυταπόδεικτο από το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση, το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, από το γεγονός ότι έγιναν πολλές συναντήσεις και επιστολές προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Δεν κατέστη όμως εφικτό για τεχνικούς κατά την άποψή μου λόγους. Σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό για το οποίο θέλω να δεσμευτώ είναι ότι θα γίνει η οποιαδήποτε δυνατότητα ώστε να λυθεί. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να ξεκαθαρίσω είναι ότι τουλάχιστον για το διάστημα που εμείς είμαστε, και γι' αυτό θα ήθελα να πω, έχει γίνει μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια ως προς, για να μην, και γι' αυτό για να μην αφήνονται οποιασδήποτε υποψίες. Πολύ σημαντική προσπάθεια ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους του Δήμου. Αντιλαμβάνεστε ότι σε πάρα πολλές δραστηριότητες ο Δήμος ασκεί βαριά και ανθυγιεινά και δύσκολα και επικίνδυνα επαγγέλματα και δραστηριότητες. Πάντα υπάρχει πιθανότητα του κινδύνου και του ατυχήματος. Οφείλουμε εμείς να παίρνουμε όλα τα δυνατά μέσα που επιτρέπεται, που πρέπει. Αξίζει λοιπόν έτσι πολύ σύντομα να αναφέρω ότι τα τελευταία χρόνια έγινε επέμβαση στο αμαξοστάσιο και αφαιρέθηκαν όλα τα επικίνδυνα βράχια από το αμαξοστάσιο. Έγινε η εξυγίανση του χώρου του πλυντηρίου και η απομάκρυση όλων των λιμναζών των υδάτων. Ήταν μια πολύ κακή κατάσταση στο αμαξοστάσιο, η οποία πλέον δεν υπάρχει.
Έγιναν πάρα πολλές εργασίες, όπως τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών, όπως τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων. Εκπονήθηκε μελέτη για την υλοποίηση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης για την υγεία και ασφάλεια. Τοποθετήθηκαν σε όλους τους στεγασμένους χώρους φωτιστικά ασφαλείας. Κοινοποιήθηκε σε όλους τους εργαζόμενους πληροφοριακό έντυπο για την ερμηνεία των σωμάτων, των σημάτων υγείας και ασφάλειας. Εκπονήθηκε και κοινοποιήθηκε σε όλους τους εργαζόμενους η μελέτη εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, κάτι που δεν υπήρχε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο για να υπάρχει. Πλέον δίνεται, ξέρω ότι και για το 18 και έχει προβληθεί και για το 19, να δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους, να δοθούν σε όλους τους εργαζόμενους τα μέσα ατομικής προστασίας. Εκπονήθηκε μελέτη προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για το σύνολο του Δήμου και τη λειτουργία του, και τη λειτουργία κεντρικού φαρμακείου στο Μεξοστάσιο. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα έργο ενεργειακής αναβάθμισης όλου του Μεξοστάσιου και γίνονται πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να το αναδείξουμε και το επόμενο διάστημα. Ενώ έχει τοποθετηθεί κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης για την προστασία των προσώπων και των αγαθών του Μεξοστάσιου. Παράλληλα, έχει προχωρήσει η συντήρηση, η επισκευή και επιστοποίηση των εργαλείων και των μηχανημάτων των συνεργείων για την εξασφάλιση της ασφαλής τους λειτουργίας. Θέλω εν κατακλείδη να πω και νομίζω ότι και το Σωματείο φαντάζομαι το αναγνωρίζει, ότι τα τελευταία χρόνια έχει μια σημαντική προσπάθεια. Κάτι που ξέχασα επίσης να πω, ότι όλοι οι εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια πρέπει να αποεξετάσεις όπως προβλέπεται. Υπάρχει σύμβαση με ιατρικό κέντρο όπου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να περνάνε από ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή τους σωματική υγεία. Και νομίζω ότι εν τέλει όλες αυτές τις προσπάθειες, όλη αυτή η προσπάθεια που έχει καταβληθεί από την παρούσα Δημοτική Αρχή για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας θα πρέπει να αναγνωριστεί και θα πρέπει να το ξέρουν και οι πολίτες, ότι σε ένα περιβάλλον δύσκολο και σε δουλειές και για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται έξω, εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους, εμείς οφείλουμε να φροντίζουμε για αυτούς και αυτό κάνουμε.